Κύριε Υπουργέ, μεταφέρουμε την αγωνία εξαιτίας της εργασιακής αβεβαιότητας που βιώνουν αρκετοί εργαζόμενοι στη σύντηση, στην καθαριότητα και στη φύλαξη στο νοσοκομείο της Δράμας. Θα μου πείτε τώρα ότι είναι η μόνη άραγε σε αυτές τις υπηρεσίες, στα νοσοκομεία της χώρας που ζουν αυτή την αβεβαιότητα. Όχι. Με αφορμή όμως μια πρόσφατη επίσκεψή μας στη Δράμα και στο νοσοκομείο και με τη σχετική ενημέρωση από το εκεί σωματείο, μεταφέρουμε εδώ για να απαντήσετε την ερώτηση που είχε κατατεθεί βεβαίως ως γραπτή. Δεν απαντήθηκε, δεν ξέρω, δεν γνωρίζουμε τον λόγο, και επανακατατέθηκε ως επίκαιρη. 33 λοιπόν εργαζόμενοι στην καθαριότητα, κύριε Υπουργέ, 9 τραπεζοκόμοι και 7 φύλακες, 49 δηλαδή εργαζόμενοι, 49 οικογένειες κρύβονται πίσω από αυτούς, εργαζόμενοι που είχαν προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ το 2018 με δίχρονη σύμβαση. Η σύμβαση αυτών των ανθρώπων λήγει το Δεκέμβρη του 2018. Λήγει το Δεκέμβρη του 20, συγγνώμη, για τους εργαζόμενους στην καθαριότητα και τον επόμενο μήνα, το Γενάρη του 2021, για τους εργαζόμενους στη σύντηση και στη φύλαξη. Περιμένουν, κύριε Υπουργέ, από εσάς αυτοί οι εργαζόμενοι, οι 49 και οι οικογένειές τους, να ακούσουν τι θα γίνει με αυτούς. Θα βρεθούν στο δρόμο της ανεργίας, θα περιμένουν άραγε καμιά παράταση της σύμβασής τους ή μήπως θα περιμένουν ποιος εργολάβος θα πάρει την καθαριότητα του νοσοκομείου της Δράμας ώστε να πάνε εκεί να υποβάλουν αίτηση για να συνεχίσουν να εργάζονται. Μιλάμε για ανθρώπους βεβαίως οι οποίοι εργάζονται εδώ και 20 χρόνια, αρκετοί από αυτούς στο νοσοκομείο της Δράμας. Και από την ενημέρωση που έχουμε από το Σωματείο, η διοίκηση του νοσοκομείου θεωρεί την παρουσία τους εντελώς απαραίτητη για τη λειτουργία του νοσοκομείου. Σας ρωτάμε λοιπόν, αυτό είναι και το ερώτημα της ερώτησης, τι θα κάνει η κυβέρνησή σας ώστε να συνεχίσουν να εργάζονται οι εργαζόμενοι αυτοί, όχι βεβαίως με αυτό το καθεστώς της επισφαλούς εργασίας, της γεμάτης άγχος και αγωνία όπως είπαμε, αλλά με μια μόνιμη και σταθερή εργασιακή σχέση και με πλήρη εργασιακά και μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Με λίγα λόγια, κύριε Υπουργέ, σας ρωτάμε ευθέως, θα τους μονιμοποιήσετε όλους αυτούς τους εργαζόμενους σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, αυτούς τους τόσο απαραίτητους εργαζόμενους? Κύριε Στάλη, σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Πράγματι, στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, τον ερχόμενο Δεκέμβριο λήγουν οι διετής ατομικές συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η ΔΟΧ. Μετά από ανακοίνωση μέσω ΑΣΕΠ, 32 εργαζομένων στην καθαριότητα. Επίσης, τον Ιανουάριο του 2021 λήγουν συμβάσεις 7 φυλάκων, 10 τραπεζοκόμων και 3 μαγείρων. Όλες αυτές τις συμβάσεις το γνωρίζετε και εσείς και εμείς και οι συγκεκριμένοι συμπολίτες μας ότι ήταν ορισμένου χρόνου. Εξ αρχής ήξεραν οι εργαζόμενοι ότι υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης για τις συμβάσεις τους. Οπότε είναι σίγουρο ότι πάντως εγώ και εμείς δεν τους κατέμουν σε ομοιρία ούτε τίποτε. Αλλά με βάση το οποίο λέτε, και αυτό το ακούω, να εξασφαλίσουμε για τους εργαζόμενους μόνιμη και σταθερή εργασία. Γνωρίζετε ότι με βάση το προεδρικό διάταγμα 164 του 2004 είναι παράνομο και απαγορεύεται η μετατροπή των συμβάσεων ΙΔΟΧ σε αορίστου χρόνου. Γι' αυτό δεν μιλάμε, να μετατρέψουμε τις συμβάσεις σε αορίστου χρόνου. Υπάρχει προεδρικό διάταγμα 164 του 2004 που το απαγορεύει αυτό. Το νοσοκομείο βέβαια δεν μπορεί να καλύψει ανάγκες του με μόνιμους υπαλλήλους που προβλέπει ο οργανισμός, γιατί αυτές είναι καλυμμένες, αλλά δεν επαρκούν. Επομένως, αυτό που θα κάνουμε, προκειμένου να διασφαλίσουν εύρυθμη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας, όπως και άλλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων, που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα, είναι να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να προχωρήσουμε εγκαίρως σε νέες συμβάσεις. Πρόληψη προσωπικού ΙΔΟΧ μέσω ΑΣΕΠ, είτε να πάμε σε προσλήψη επικουρικού προσωπικού από τους πίνακες που πολύ καλά γνωρίζουν ότι υπάρχουν στην τέταρτη ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης. Κύριε Υπουργέ, αντί να αναρωτιέστε δημόσια τι θα κάνετε, πείτε μας τι θα κάνετε, τι σκοπεύετε να κάνετε. Ή το ένα ή το άλλο. Όχι για να τα ακούσουμε εμείς, για να τα ακούσουν αυτοί οι εργαζόμενοι οι οποίοι σας διαβεβαιώ ότι μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή για τη συζήτηση αυτής της ερώτησης. Είπατε στην απάντησή σας, κύριε Υπουργέ, ότι δεν φταίτε εσείς.
Οι εργαζόμενοι ήξεραν ότι υπογράφουν μια τέτοια σύμβαση, ήξεραν δηλαδή ότι πάλι να δουλέψουν για 2 χρόνια. Να σας ρωτήσω κι εγώ, μήπως είχαν άλλη επιλογή? Τους αφήσατε άλλη επιλογή? Όχι εσείς προσωπικά, τα κόμματά σας, οι κυβερνήσεις σας, οι πολιτικοί σας. Είχαν άλλη επιλογή? Όχι βέβαια. Ήταν η μόνη επιλογή που τους απέμεινε. Δεν θα τους κατηγορούμε από πάνω ότι φταίνε γιατί επέλεξαν να δουλέψουν για 2 χρόνια. Και πολύ καλά έκαναν. Και για 1 χρόνο. Τι να κάνουν οι άνθρωποι? Μιλήσατε για το ότι είναι παράνομη η μετατροπή αυτών των συμβάσεων τον ορισμένο χρόνο σε μόνιμες, ότι τις απαγορεύει το προεδρικό διάταγμα, το οποίο βεβαίως βασίζεται στη συνταγματική επιταγή του άρθρου 103. Πριν από λίγο καιρό όμως έγινε η συνταγματική αναθεώρηση και ήταν τότε που το ΚΚΕ κατέθεσε προς ψήφιση μια διάταξη η οποία θα τροποποιούσε και θα καταργούσε τη συγκεκριμένη συνταγματική απαγόρευση της μετατροπής των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Τι στάση κράτησε η Νέα Δημοκρατία? Είπε όχι. Τι στάση κράτησε ο ΣΥΡΙΖΑ? Είπε όχι. Τι στάση κράτησε το ΚΙΝΑΛ? Είπε όχι. Είναι η ίδια ακριβώς στάση που κράτησαν αυτά τα κόμματα πριν από 19 χρόνια, όταν το 2001 ψηφιζόταν τότε αυτή η διάταξη. Εντάξει, τότε το ΚΙΝΑΛ λεγόταν ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ λεγόταν Συνασπισμός. Αυτή η ίδια στάση ήταν. Συνεπώς, μην έρχεστε τώρα να επικαλείτε μια διάταξη που εσείς θέσατε, γιατί δεν έπεσε από τον ουρανό αυτή για τη μη μονιμοποίησή τους. Εν πάση περιπτώσει, οι εργαζόμενοι αυτοί, κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι απογοητεύονται από την απάντησή σας. Ελπίζω να το ξεκαθαρίσετε στη δευτερολογία σας. Οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους, σκίζονται οι άνθρωποι σε κρίσιμους τομείς του δουλειάς ενός νοσοκομείου. Μιλάμε για την καθαριότητα, μιλάμε για τη σύντηση, για τη φύλαξη και ό,τι αυτό σημαίνει μέσα σε καιρούς πανδημίας που ζούμε αυτή τη στιγμή, και έχουν αποκτήσει εντωμεταξύ οι περισσότεροι από αυτούς και ένα πολύ μεγάλο διάστημα εργασιακής εμπειρίας. Και εν πάση περιπτώσει, για να το κλείνουμε, κύριε Υπουργέ, εσείς και προσωπικά αλλά και η κυβέρνησή σας, εσείς δεν τους αποκαλούσατε όλους αυτούς ήρωες της πανδημίας? Οι ήρωες τους ανεβάζατε, οι ήρωες τους κατεβάζατε. Πώς τους συμπεριφέρεστε λοιπόν τώρα, αυτούς τους ήρωες? Στα λόγια βέβαια ήρωες, γιατί στην πράξη τους λέτε τι? Απολύεστε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για σας. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλουμε να πούμε εμείς είναι ότι τέτοιου είδους εργασίες, και θα κλείσω κύριε Πρόεδρε, τέτοιου είδους εργασίες όπως είναι η καθαριότητα ενός νοσοκομείου, μιλάμε για την καθαριότητα ενός νοσοκομείου, καταλαβαίνουμε τώρα, για τη σύντηση, για τη φύλαξή του, αυτές δεν είναι εποχιακές εργασίες. Δεν είναι κάτι σαν το μάζιμα της ελιάς και του ροδάκινου. Αυτοί οι εργαζόμενοι χρειάζονται στο νοσοκομείο. Και χρειάζονται και περισσότεροι, όπως χρειάζονται σε όλα τα νοσοκομεία, όχι μόνο στο νοσοκομείο της Δράμας. Εν πάση περιπτώσει, από ό,τι καταλαβαίνουμε και από την απάντησή σας, αλλά και από τη συνολικότερη πολιτική της κυβέρνησής σας, όπως και της προηγούμενης, η οποία βεβαίως έχει τεράστιες ευθύνες για αυτή την κατάσταση, που τη συντήρησε και τη διαιώνησε, παίζοντας διάφορα παιχνιδάκια, ο μόνος δρόμος για αυτούς τους εργαζόμενους είναι να οργανωθούν και να αγωνιστούν για να επιβάλλουν πιο το δικαίωμά τους στη μόνιμη και σταθερή δουλειά. Ευχαριστώ. Κύριε Συνάδελφε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι η ειλικρινής αγωνία σας για τους συνανθρώπους μας. Και επίσης, νομίζω ότι επειδή τα έργα σωστά μιλάνε, ας πούμε, περισσότερο από τα λόγια και οι διακηρύξεις, το Υπουργείο Υγείας εξετάζει τις δυνατότητες τις οποίες έχει για αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ απλά σας ενέφερα τι λέει το προεδρικό διάταγμα με βάση αυτά τα οποία μου λέτε περί μονιμοποίησής τους. Και σε άλλες περιπτώσεις, σε άλλα νοσοκομεία και σε άλλες υγειονομικές περιφέρειες, έχουμε πράξει τα δέοντα εν μέσω κορονοϊού, όπως για παράδειγμα για τους 4.000 συνανθρώπους μας του ΑΕΔ, διαφόρων ειδικοτήτων, που όλοι προεξοφλούσαν ότι θα φύγουν από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ανανεώσαμε ήδη για 1 χρόνο. Και εξετάζουμε τους τρόπους με τους οποίους θα το επεκτείνουμε. Και αυτόν λίγη τώρα, σε λίγο καιρό. Εξετάζουμε τους τρόπους που θα μπορέσουμε να το επεκτείνουμε και αυτό. Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω. Ότι στα πλαίσια του νόμου και του συντάγματος, η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας θα κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό. Συν αυτό, θα ήθελα να σας πω ότι μαζί με αυτούς τους παραπάνω 5.000 συνανθρώπους μας, επαγγελματίες υγείας, γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό που προσελήφθησαν, εξετάζονται και οι τρόποι σε διάφορες ειδικότητες, πρώτα απ' όλα στους νοσηλευτές, να μπορέσουν να μείνουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εξήγησα αναλυτικά στους συναδέλφους στις προηγούμενες ερωτήσεις που μου έγιναν
ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο επεξεργάζεται το Υπουργείο Υγείας και η πολιτική ηγεσία για να γίνει και να υλοποιηθεί αυτό. Παρ' όλα αυτά, επειδή με ρωτάτε για κάτι συγκεκριμένο, σας λέω ότι αυτός είναι ο νόμος, αυτό είναι το προεδρικό διάταγμα, η βούλησή μας είναι αυτή και το αποδείξαμε μέχρι τώρα και εν μέσω κρίσης και νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο έχουν συμπεριληφθεί σε όλες τις αποφάσεις, προς όφελός τους πάντα, όλοι οι υγειονομικοί και μη, δηλαδή και οι καθαρίσεις και οι τραπεζοκόμοι κλπ. Δείχνει τη βούληση της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, του μη διαχωρισμού αυτούς τους ανθρώπους, αυτών των ανθρώπων, όλων αυτών των ανθρώπων που έδωσαν τη μάχη εν μέσω κορονοϊού. Σας ευχαριστώ πολύ.